Ο Στρατής ο Αγγελής, λοιπόν. Δημοσιογράφος. Στην Αυγή είσαι στην τώρα. Αυγή, από πέρα, το... ναι. Εντάξει, όλοι σε θυμούνται περισσότερο στο Μέγκα. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή έβγαινε και στο γυαλί, γι' αυτό σε θυμούνται όλοι εκεί και ήταν σε εκτάθεση. Ήταν και αποστολές έξω, Μέση Ανατολή κλπ. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, θα μιλήσουμε κυρίως ή θα επικεντρωθούμε τέλος πάντων από το σκάνδαλο το μεγάλο. Το Panama Papers. Και γενικά στο... Πόσες σελίδες έχεις διαβάσει από τις 11 εκατομμύρια πώς μας έχουν... Όχι, εντάξει, δεν είμαι ούτε ειδικός συντάκτης επί των οικονομικών. Ναι, εντάξει, αλλά καλά, κάποια στιγμή ασχολήθηκα όσο μπορούσα, όσο λίγο παραπάνω, εν πάση περιπτώσει, γιατί το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα πολύ εξοργιστικό αυτό που γίνεται. Εμείς θέλουμε να μας πεις και γενικότερα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλοι αυτοί οι φορολογικοί παράδεισοι. Γι' αυτό είναι εξοργιστικό αυτό. Ναι. Και να μην συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, τώρα με αυτό που έσκασε κάτι συμβαίνει. Κάποιοι παραιτήθηκαν τέλος πάντων και έχει αρκετό ζουμί ακόμα. Θα κλείσουν τα Καϊμάν. Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν νομίζω ότι θα κλείσει. Και εντάξει, είναι σημαντικό με αυτό που έγινε, αποκαλύψει. Βασικά βοηθάει να καταλάβει και ο κόσμος να συνειδητοποιήσει περισσότερο πώς γίνεται το παιχνίδι αυτό. Τα πιο πολλά, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των πράξεων, των κινήσεων, όπως τις πέστες, δεν είναι παράνομες. Με αυτό είναι το εξοργιστικό. Το παράνομο, εντάξει. Περιμένουμε δηλαδή ότι θα κινηθεί η διαδικασία. Υπήρξαν παραιτήσεις κυρίως για θέματα δεοντολογίας, τέλος πάντων, ναι, ξεπροστιάστηκαν κάποιοι άνθρωποι. Στην ουσία μπαίνει, θα το έλεγα από άλλη πλευρά, το ζήτημα τι είναι νόμιμο και τι είναι ηθικό. Αν είναι νόμιμο, το σκάνδαλο είναι ότι είναι νόμιμο. Ακριβώς. Γιατί οι παράνομοι, εντάξει, ξεπλένεις χρήμα, ναρκωτικά, όπλα, εντάξει. Οι παράνομοι τους βρήκαμε. Το να δούμε νόμιμο... και πόσα από αυτά τα κεφάλαια που προέρχονται από τέτοιες δράσεις είναι εκεί μέσα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Μπορούμε μόνο εικασίες να. Αλλά τα νόμιμα είναι το σκάνδαλο. Ναι, δηλαδή το ότι παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της Ισλανδίας. Παραιτήθηκε μετά από καταγραφή. Απ' την άλλη, όμως, δεν έγιναν εκλογές στην Ισλανδία, όπως θα ξέρετε ίσως. Δηλαδή, έχουμε μια νέα προσωρινή κυβέρνηση, η οποία θα πάει τη χώρα σε εκλογές. Άμεσα λοιπόν. Οι κυβερνώντες άλλαξαν τον πρωθυπουργό, αλλά έμεινε το ίδιο σύστημα. Μέχρι να δούμε τι άλλο. Μέχρι να δούμε ο επόμενος πρωθυπουργός που τα έχει βάλει τα λεφτά. Επίσης, ο Κάμερον, ο Βρετανός πρωθυπουργός που ξεμπροστιάστηκε και με το παραπάνω σε αυτήν την ιστορία, όταν πάμε κατά γράμμα με νούμερα, αριθμούς και λέξεις, δεν έχει παρανομήσει, δεν έχει παραβιάσει τον νόμο. Τουλάχιστον δεν προκύπτει μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Στον καπιταλισμό είναι νόμιμο όλα αυτά. Δηλαδή, όλοι μπορούμε να ανοίξουμε μία offshore. Η εταιρεία, σε αυτή την εταιρεία μπορείς να πας να δώσεις τα στοιχεία σου και να βγάλεις, ξέρω εγώ, να φτιάξεις μια εταιρεία μέσω αυτού του δικηγορικού γραφείου του Mossack Fonseca στον Παναμά, που να ονομάζεται, ξέρω εγώ, Mickey Mouse. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, βέβαια. Κανένα πρόβλημα. Με 100 ευρώ, πού να τρέχεις τώρα, για... Ναι, πρέπει να έχεις λόγο, να έχεις κίνητρο. Δίνεις 10.000 δολάρια και ξεκινάει μια διαδικασία όπου εμφανίζεται μια εταιρεία που θα λέγεται Mickey Mouse. Mm-hmm. Δεν θα φαίνεσαι εσύ καθόλου. Θα έχει ντόπιους, μέχρι και παπάδες είχαν χρησιμοποιήσει στρατεύσει. Ντόπιους Παναμέζους πολίτες, οι οποίοι είναι για αυτές τις δουλειές και δίνουν το όνομά τους και ναι, είναι και αυτά μέλη της εταιρείας. Και έτσι όλα καλύπτονται. Και μετά από εκεί προχωρά στον εξωχώριο παράδεισο. Η εταιρεία στον Παναμά, η Mossack Fonseca, είναι δικηγορικό γραφείο που συμβουλεύει πώς θα πας σε ένα φορολογικό παράδεισο. Αυτό έχει σημασία να το τονίσουμε. Τώρα, μέσα λοιπόν από τα αρχεία αυτού του δικηγορικού γραφείου, ας το πούμε έτσι. Που είναι το τέταρτο, λέει, μεγαλύτερο στον κόσμο. Σκέψη γίνεται. Εγώ είμαι επιπλακτικός γενικά, έτσι όντως λένε, για τα νούμερα και τους αριθμούς, γιατί είναι ένας σκοτεινός αριθμός, ένας σκοτεινός χώρος, τον οποίο εικάζουμε ή μαθαίνουμε ή έχουμε πληροφορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται ειδικά με αυτά τα θέματα, που θα μπορούσαν να πούν περισσότερα. Απλά πραγματικά είναι εξοργιστικό. Να σας πω μόνο αυτό που σήμερα το πρωί, ξύπνησα το πρωί, άνοιξα το BBC και είδα. Και είδα ότι έκανε, λέει, επιδρομή η αστυνομία και η εισαγγελία στο δικηγορικό αυτό γραφείο. Mm-hmm. 10 μέρες μετά, να βρούμε τι ακριβώς. Ο Φονσέκα, ο εταίρος, ο δεύτερος στο δικηγορικό γραφείο, είναι σύμβουλος του Προέδρου του Παναμά. Όχι, ο Πρόεδρος του Παναμά είναι βοηθός του. Εγώ, εντάξει, κατάλαβα το πνεύμα. Προφανώς. Δηλαδή είναι τόσο, είναι να τρελαίνεσαι και τώρα ξαφνικά όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Και έτσι έκλεισα και το κομμάτι αυτό στην Αυγή, ότι εντάξει, το σύστημα αυτό το έχει φτιάξει. Το σύστημα το παγκόσμιο, έτσι. Το παγκόσμιο καπιταλιστικό, αυτό που ζούμε όλοι μας, όλες τις εκφάνσεις του. Και πέφτουν ξαφνικά κάτι από τα σύννεφα ότι υπάρχουν αυτές οι εταιρείες. Βέβαια, το ότι γίνονται πράγματα και δράσεις και στην Κομισιόν μέσα, λαμβάνονται πρωτοβουλίες και στο Ευρωκοινοβούλιο,
για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια είναι καλό. Δεν θα το καταδικάσουμε αυτό, ούτε θα το ισοπεδώσουμε. Ναι, πώς είναι προσωπικό. Αλλά, εντάξει, πολλοί σπέβδουν με την πρώτη φορά να τα πούνε αυτό που λες και εσύ, γιατί πια από την οργή περνάς μετά στην αγανάκτηση και μετά υπάρχει και καχυποψία. Αλλά θα έλεγα ότι ας κρατάμε, ας πούμε, και κάποια βήματα θετικά που γίνονται. Όσο βγαίνει η έκθεση αυτή που δείχνει ότι οι 62 πλουσιότεροι άνθρωποι κατέχουν το μισό του παγκόσμιου πλούτου, ίσα με τον 3,5 δισεκατομμύριο φτωχότερων ανθρώπων, σημαίνει ότι γίνονται όλα αυτά. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί τόσο πλούτο ή τόσο λίγο. Μόνο έτσι. Και είναι και το θέμα του ελέγχου. Κανονικές συνθήκες. Είναι και το θέμα του ελέγχου που εξαγγέλουν των ελέγχων κτλ. Οι κατά τόπους αρμόδιες αρχές και ελεκτικοί μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου έκανε εντύπωση ότι η υπηρεσία, σαν να λέμε η εφορία, η οποία με μια αντίστοιχη υπηρεσία δίωξης του εγκλήματος στη Βρετανία θα αναλάβει να διελευκάνει αυτή την υπόθεση, έχει στο τιμόνι της έναν γνωστό διοικητή, ας πούμε, τον έχει έναν γνωστό στέλεχος δικηγορική που εμπλέκεται με το City, εν πάση περιπτώσει το οικονομικό κέντρο, ναι, του Λονδίνου. Ο άνθρωπος αυτός μέχρι τον περασμένο μέχρι πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν partner, εταίρος, σε ένα δικηγορικό γραφείο το οποίο έδινε συμβουλές σε πελάτες για τέτοιες υποθέσεις. Επίσης, αποσκυρτήσεις, το δικηγορικό γραφείο αυτό συμβούλευε, ας πούμε, την εξωχώρια εταιρεία του μπαμπά Κάμερον. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στην τάδε υπηρεσία της οποίας προείσταται αυτός ο άνθρωπος για να κάνει τον έλεγχο. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει μια άλλη παραδοχή, ότι ναι, αν θες να διώξεις τέτοια κόλπα, τέτοια συστήματα, θα βάλεις κάποιον που ξέρει καλά από αυτά. Υπάρχουν επιχειρήματα και επιχειρήματα. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα σαν στρατή, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι έτσι και αλλιώς και ήταν μέσα, ας πούμε, γνώριζε την κατάσταση. Απ' την άλλη, αν δεν βάλεις κάποιον που να γνωρίζει την κατάσταση, πώς θα αντιμετωπίσεις? Το βιώνουμε αυτό καθημερινά και σε πολλά άλλα πράγματα. Πάντως, βλέποντας όλα αυτά, λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, αυτά που κάνουν είναι ψιλοδουλειές. Όταν λέμε για διαφθορά, φοροδιαφυγή και όλα αυτά που λέμε εμείς είμαστε χειρότεροι, σε άλλες χώρες συμβαίνουν και σε πολύ πιο υψηλά κατά επίπεδα. Κατά αναλογία θα το πας. Για την Ελλάδα δεν ξέρω. Απλά ας μην βιαστούμε, δεν ξέρουμε. Γιατί υπάρχουν και ονόματα πράγματα, ελληνικά. Υπάρχουν εφήμες ότι υπάρχουν ελληνικά ονόματα και θα τα ακούσουν. Αυτό δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν έχω εμπλακεί, δεν είναι το αντικείμενό μου, αλλά πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν εκπλήξεις. Επίσης, μια άλλη παράμετρο που θέλω να σας πω. Να μην βρεθεί κανένα όνομα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Από την άλλη, υπάρχει και ένας προβληματισμός γιατί τώρα και γιατί έτσι και γιατί βγαίνουν όλα αυτά και πάντα όλοι σκέφτονται πάλι με καχυποψία. Ποιος είναι από πίσω κτλ. Αυτό που σε πρώτη φάση μπορούμε να πούμε, νομίζω, είναι ότι ωφελούνται εκείνοι που θέλουν να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Ένας από αυτούς που ωφελούνται σίγουρα θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επίσης έχουν φορολογικούς. Σε τρεις πολιτείες κάνεις την ίδια δουλειά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει σε αυτή τη λίστα, σε αυτούς τους καταλόγους, δεν έχουμε δει μεγάλα ονόματα, μεγάλες εταιρείες. Μπορεί να δούμε στη συνέχεια. Υπάρχει προβληματισμός. Γιατί τώρα και γιατί έτσι. Από την άλλη, όμως, οι άνθρωποι που το χειρίστηκαν αυτό το θέμα, και ίσουν το Deutsche Zeitung και άλλοι, είναι έγκριτοι δημοσιογράφοι και δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι λειτουργήσαν ως πιόνια. Άλλοι επισημαίνουν ότι πολλοί από αυτούς τους δημοσιογράφους επίσης συνεργάζονται με οργανώσεις και funds, όχι funds, και ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι έχουν πάλι στην Αμερική. Και αρχίζει η κουβέντα, ο Σόρος. Κλασικά, είναι, από πίσω από παντού κρύβεται ο Σόρος. Αυτό είναι post-hoc ergo propter hoc, δηλαδή κατόπιν τούτου, άρα εξαιτίας τούτου. Μετά αρχίζεις και λες, αφού έγινε αυτό, άρα έγινε για εκείνο. Τώρα εσύ πώς αξιολογείς αυτό το θέμα με το Σόιμπλε, ότι το είχαν πει πολλές φορές και ο ίδιος για ποιο λόγο δεν έδωσε σημασία? Κοίτα, δεν μπορώ να ξέρω γιατί το χειρίστηκε αυτό και, με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, αυτό που, να το ξεκαθαρίσουμε, υπάρχει, υποτίθεται μία εταιρεία η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, είχε δοσοληψίες με μία άλλη εταιρεία που κτλ. Βρέθηκε στα έγγραφα. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι κυνήγι μαγίσσων. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι κάπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Η απάντηση που δίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα οι υπουργοί και οι υπηρεσίες είναι: θα ερευνήσουμε την υπόθεση, ή από ό,τι έχει γίνει έρευνα μέχρι τώρα δεν έχουμε διαπιστώσει κάτι. Δεν νομίζω ότι
Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ότι δηλαδή ακούγεται, ξέρεις, ως και ο Σόιμπλε μέσα στο κόλπο, ας πούμε. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο το θέμα. Και εν πάση περιπτώσει γίνονται συμφωνίες πολλές φορές από υπουργεία, από στελέχη, υπηρεσίες με εταιρείες και άλλους οργανισμούς που δεν είναι απαραίτητα οτιδήποτε προκύπτει σε γνώση ή μετά από, του υπουργού ή μετά από μια ευρύτερη συνωμοσία. Νομίζω το θέμα είναι, το πιο ουσιαστικό είναι ότι και το εξοργιστικό είναι ότι πολλοί πέφτουν από τα σύννεφα για κάτι που το ξέρουν πολύ καλά ότι είναι έτσι και δουλεύει. Τώρα σε σχέση με άλλα σκάνδαλα του παρελθόντος, παρόμοια, έχει βγει κάτι από αυτά? Έχουν πιάσει κάποιους, τους έχουν βάλει φυλακή, έχουν αλλάξει νόμους? Υποτίθεται... ή απλώς βγαίνουν μια φωτοβολίδα και μετά τα ξεχνάμε? Όχι, λένε και λέμε ότι θα κάνουν κάτι με τους φορολογικούς παραδείσους γενικά. Δεν ξέρω σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, μέχρι τώρα από αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον πέρα από κάποιες παραιτήσεις που σας είπα με τους πρωθυπουργούς της Ισλανδίας, το ξεμπρόσχιασμα του Κάμερον, το ηθικό θέμα που μπήκε και ο χαμός που έγινε στην Βρετανική Βουλή. Δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η πρωτοβουλία που παίρνει η Κομισιόν, η οποία στην ουσία τι θέλει να κάνει? Θέλει να υπάρχει, ας την πούμε, μια βάση δεδομένων για κάθε deal που μπορεί να κάνει μεγάλη πολυεθνική εταιρεία τύπου Google, Amazon, ξέρω, τέτοιες εταιρείες, που θα κάνει με χωριστές κυβερνήσεις ευρωπαϊκές. Γιατί αυτό? Γιατί έχουν γίνει πολλά στο παρασκήνιο με εταιρείες τέτοιες, ώστε να δημιουργούνται φορολογικά παραθυράκια, ώστε, για παράδειγμα, μια εταιρεία να έχει την έδρα της στην Ιρλανδία, να θησαυρίζει στη Βρετανία, όπου είναι και το μεγάλο πελατολόγιο, και μετά να μην πληρώνει πολλούς φόρους στη Βρετανία και να λέει πληρώνω στην Ιρλανδία, όπου όμως είναι πολύ λίγο, αλλά... πολύ λίγος ο φόρος. Ήδη, ας πούμε, στη Βρετανία... Σαν τον εφοπλισμό λίγο. Έχουμε άλλες σημαία έδρα Θα πέσουμε πάλι από τα σύννεφα. Δηλαδή, έτσι δουλεύει το σύστημα. Αν μας, το λέω έτσι, δεν σημαίνει ότι μ' αρέσει. Αλλά νομίζω καλύτερα είναι από κάποια στιγμή να κατεβούμε από τα κεραμίδια, να πατήσουμε λίγο καλύτερα στη γη. Και αν θέλουμε πραγματικά εμείς, εσείς, ο Α, ο Β, να κάνει κάτι ουσιαστικό, να το αντιμετωπίζει στη βάση του. Όχι με υποθέσεις, ξέρεις, θεωρίες κτλ. Ας πούμε, στη Βρετανία, ο Όσμπορν, ο Υπουργός Οικονομικών, ήρθε στη διαπραγμάτευση με την Google και πήρε ένα μέρος των χρημάτων που είχε καταφέρει να γλιτώσει η εταιρεία, γύρω στα 130 νομίζω εκατομμύρια στερλίνες. Δεν είναι λίγο. Ναι, και κλείνει όμως υποθέσεις περίπου δεκαετίας από το 5 μέχρι το 15. Και η απάντηση που ήρθε από την αντιπολίτευση ήταν: μα μόνο τόσα λίγα, στην ουσία τους δώσατε άφεση αμαρτιών. Πήρε όμως και 130. Δεν μπορούσα να πάρει τίποτα. Δεν ξέρω. Γιατί τα διεθνή ύδατα και οι παγκόσμιες υπηρεσίες έχουν έδρα όπου θέλουν. Αυτός έχει το επιχείρημα. Εγώ κατάφερα και έφερα 130 εκατομμύρια. Εσείς, η απάντηση των άλλων είναι σε αυτές τις περιπτώσεις: όχι, τους τη χάρισες. Ναι. Στα μαλακά. Άρα, τι κρατάμε από αυτό, Στρατή, ότι μπορεί να βγουν και ονόματα εκπλήξεις ακόμα και για την Ελλάδα και ότι μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα μέσω της Κομισιόν. Αυτό. Αυτό είναι ότι μπορεί σε λίγο καιρό να δούμε πολύ περισσότερα στοιχεία, ακόμη και από αυτά τα Πάναμα Papers, που είναι 11 εκατομμύρια σελίδες, είναι τεράστιο το υλικό, ή να έχουμε, ξέρω εγώ, αύριο τα Cayman Papers ή κάτι άλλο. Σε ποια σελίδα είμαστε, ξέρουμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Λοιπόν.